Μέσα σε ένα κατάλευκο σκηνικό ξύπνησαν το πρωί οι κάτοικοι των Ανογείων, καθώς ο Φίλιππος έφερε μαζί του χιόνια και τσουκτερό κρύο. Τέσσερα χιονιστικά έπιασαν από νωρίς δουλειά για να μείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι, τα σχολεία παρέμειναν κλειστά, ενώ για τις μετακινήσεις απαιτούνται αντιολισθητικές αλυσίδες, καθώς ο χιονιάς όπως και η παγωνιά ήρθαν για να μείνουν. Έχει ξεκινήσει από τα ξημερώματα η χιονόπτωση, άλλοτε πιο πυκνή, άλλοτε σταματάει. Τα μηχανήματα είναι από το πρωί στους δρόμους διατηρώντας το δικό δίκτυο καθαρό. Σίγουρα τα επιβατικά αυτοκίνητα χρειάζονται να είναι φωλιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες. Το ξημέρωμα βρήκε και το οροπέδιο Λασιθίου με πολικές θερμοκρασίες, ενώ τζάκια και ξυλόσωπες δουλεύουν ακατάπαυστα λόγω του χιονιά. Όλη η περιοχή σκεπάστηκε από το μαγευτικό λευκό πέπλο του χιονιού. Παραμυθένιο σκηνικό για τους κατοίκους, αλλά και παγωνιά, καθώς η χιονόπτωση είναι πυκνή. Είχε μια ένταση, ισχυρή ένταση, μέχρι τις 7.30-8 περίπου. Έκανε μια κοιλιά ο καιρός και τώρα, εδώ και μισή ώρα περίπου, έχει ξεκινήσει και χιονίζει πάρα πολύ έντονα. Πάρα πολύ έντονα. Θα πρέπει όσοι έρχονται προς το οροπέδιο Λαστείου και όσοι μετακινούνται εντός του οροπέδιου Λαστείου, να είναι εφοδιασμένοι με αντιολισθητικές αλυσίδες. Με τον υδράργυρο να κατρακυλά όλο και πιο χαμηλά, οι χαμηλότερες θερμοκρασίες που καταγράφηκαν μέχρι το μεσημέρι ήταν σε Ασκήφου, Ανόγια και Τζερμιάδο, όπου το θερμόμετρο φλέρταρε με το 0, στο Σπύλι στον 1 βαθμό και σε Κάνδανο και Βαγιονιά στους 2 βαθμούς Κελσίου. Η κακοκαιρία δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια, αλλά θα υπάρξουν διαστήματα με έντονα φαινόμενα και το ψύχος θα μας συντροφεύει για αρκετές ακόμη ημέρες. Θα συνεχίσει λίγο την Παρασκευή με διαλύματα όμως και βέβαια μέσα στο Σαββατοκύριακο αλλά και μέσα στην άλλη εβδομάδα, λόγω της παραμονής ψυχρής αέριας μάζας, μπορεί να δούμε κατά διαστήματα να επανέρχονται κάποια φαινόμενα, αλλά θα έχουν πλέον ήπιο χαρακτήρα. Παρότι συνηθισμένοι στα δύσκολα, οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών της Κρήτης κάνουν λόγο για βάρη χειμωνιά και συχνές χιονοπτώσεις και ελπίζουν τουλάχιστον να αφήσουν πίσω τους το δώρο της φύσης, άφθονο νερό. Επειδή δεχόμαστε πρώτοι τις χιονοπτώσεις και τις βροχοπτώσεις, επειδή είμαστε πιο κοντά στο Θεό, να το πούμε έτσι, το νερό αδειάζει και κατεβαίνει σε χαμηλότερα υψόμετρα. Άρα είναι ένα μεγάλο στοίχημα να μπορούμε να διατηρήσουμε ποσότητες νερού ικανές